από τα μέσα Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, όταν ο κορονοϊός ήταν μόνο στην Κίνα, έθεσα το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη διαχείριση μιας πιθανής κρίσης. Εκπονήσαμε με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού. Ήδη από τον Ιανουάριο ορίσαμε τα 13 νοσοκομεία αναφοράς σε όλη τη χώρα και πραγματοποιήσαμε υπό το συντονισμό του ΕΚΑΒ πάνω από 30 ασκήσεις ετοιμότητας. Ορίσαμε τον κύριο Τσιόδρα, έναν εγνωσμένης αξίας επιστήμονα, ως εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για ό,τι έχει προσφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει, όπως και την ομάδα διαχείρισης κρίσης από 28 εγνωσμένης αξίας επιστήμονες. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας προχώρησε σε άμεσες προσλήψεις για να ενισχύσει τα εργαστήρια, τα νοσοκομεία και τις ομάδες ιχνηλάτησης, τις πύλες εισόδου της χώρας με γιατρούς και ειδικούς επιστήμονες. Προχωρήσαμε και συνεχίζουμε, όπως ξέρετε, στη σταδιακή λειτουργία νέων ΜΕΘ. Οργανώθηκε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο πληροφοριών για τον νέο κορονοϊό, επιστημονικής ανάλυσης των δεδομένων και οδηγιών προς όλους τους φορείς της χώρας, και τους δημόσιους και τους ιδιωτικούς και κυρίως προς όλους τους πολίτες. Τα δεδομένα τίθενται σε καθημερινή βάψη υπόψη της Ειδικής Επιτροπής Λοιμοξιολόγων Επιδημιολόγων που συστήσαμε ακριβώς για αυτό το λόγο και η οποία εισηγείται στο Υπουργείο Υγείας με βάση αυστηρά επιστημονικά κριτήρια. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, που έχει λάβει ο ίδιος και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών και μάλιστα πολύ νωρίτερα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Από τα μέσα Ιανουαρίου μέχρι σήμερα, δηλαδή επί 2,5 μήνες, συνεργαζόμαστε στενά με την Επίτροπο Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Λοιμόξεων και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, σταθμίζοντας τα παγκόσμια δεδομένα μιας πρωτοφανούς κρίσης δημόσιας υγείας. Κυρίες και κύριοι, γνωρίζουμε τις πάγιες αδυναμίες του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Είναι κάτι το οποίο κληρονομήσαμε και οι προηγούμενοι από τους προηγούμενους και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Όμως πριν από 2 μήνες, το ΕΣΥ είχε 565 κλίνες ΜΕΘ. Σε αυτό εμείς προσθέσαμε 80 κλίνες ΜΕΘ από τον ιδιωτικό τομέα για την έξαρση του ιού της γρίπης. Σήμερα το ΕΣΥ έχει 685 κλίνες ΜΕΘ και ΜΑΦ. Και συνεχίζουμε. Προσθέτονται καθημερινά και άλλες. 39 κλίνες ΜΑΦ ήδη μετατράφηκαν σε ΜΕΘ και έχουμε ήδη πάρει άλλες 107 κλίνες ΜΕΘ από τον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε ακόμα προσθέσει στο σύστημα 38 κλίνες ΜΕΘ από τα στρατιωτικά νοσοκομεία, πάνω από αυτόν τον αριθμό, καθώς και ολόκληρο το νοσοκομείο Νίμιτς που θα χρησιμοποιηθεί ως νοσοκομείο κοροναϊού. Οι κλίνες που έχουν αναπτυχθεί ήδη για την απλή νοσηλεία ασθενών με COVID-19 είναι μέχρι σήμερα 2.158. Αυτοί οι αριθμοί θα συνεχίσουν να αυξάνονται με βάση τις ανάγκες και το πλάνο που έχει εκπονήσει το Υπουργείο Υγείας, περνώντας από τη μία φάση εξάπλωσης του ιού στην άλλη. Σε αυτή τη φάση, το νοσοκομείο Παμακάριστος με 60 κλίνες, το Νίμιτς, πτέρυγες στο Αγίο Βαρβάρα με 56 κλίνες και το Ιδιωτικό Θεραπευτήριο Άττικα στην Ελευσίνα με 300 κλίνες θα νοσηλεύουν αποκλειστικά ασθενείς με COVID-19. Θέλω σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι ενώ βλέπετε ήδη ότι άλλα πολύ ισχυρά συστήματα υγείας έχουν φτάσει στα όρια τους και τα έχουν ξεπεράσει, το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε αυτή τη φάση στην οποία βρισκόμαστε ακόμα αντέχει. Είναι στο χέρι μας και κυρίως στο χέρι σας με τα μέτρα κοινωνικής ευθύνης και ατομικής προστασίας και τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε να συνεχίσει να αντέχει. Το Υπουργείο Υγείας έχει ήδη προχωρήσει και στα νοσοκομεία όλης της χώρας έχουν αναλάβει υπηρεσία 176 γιατροί και 733 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Έχουν ήδη εγκριθεί ακόμα 2.145 προσλήψεις και πιο αναλυτικά 431 γιατροί,
και 1.714 νοσηλευτές και λοιπό προσωπικό. Αυτοί θα προσληφθούν εντός του επόμενου δεκαημέρου. Καθημερινά εγκρίνονται και άλλες προσλήψεις ιατρών, νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις ανάγκες που προκύπτουν στα νοσοκομεία μας. Και όπως έχει επανειλημμένα τονίσει ο Πρωθυπουργός της χώρας, θα γίνουν όσες προσλήψεις χρειαστούν, ώστε να ξεπεράσει η Ελλάδα αυτή την πρωτοφανή κρίση δημόσιας υγείας. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις προμήθειες, το Υπουργείο Υγείας προχώρησε άμεσα στις εκ του νόμου διαδικασίες προμηθειών για την επάρκεια αναλωσίμων μέσα από τις 7 υγειονομικές περιφέρειες, όλων των αναγκαίων μέσων ατομικής προστασίας, αναλώσιμων και λοιπών υλικών. Όμως, όπως γνωρίζετε, στην παγκόσμια αγορά μένεται ένας πόλεμος για την προμήθεια υλικών άμεσης ανάγκης, κάνοντας τη διαδικασία ολοκλήρωσης παραλαβής δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Δεν ήταν θέμα χρημάτων, ήταν θέμα διαθεσιμότητας. Η κυβέρνηση έχει δώσει μια τεράστια μάχη τον τελευταίο μήνα, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το υλικό αυτό. Ήδη ένα κομμάτι του υλικού έχει έρθει στη χώρα μας. Η χώρα μας έχει ναυλώσει για αυτό το σκοπό, με πρωτοβουλίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, cargo jet, αλλά και ειδικά διαμορφωμένα επιβατικά αεροπλάνα, που έχουν φέρει και θα φέρουν στη χώρα μας το αναγκαίο ιατροφαρμακευτικό υλικό και μέσα ατομικής προστασίας. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω στο πρόσωπο της πρέσβειας της Κίνας στην Ελλάδα, την κινεζική κυβέρνηση, για τη βοήθεια που έχει δώσει, τόσο στην προμήθεια υλικού και τις δωρεές που έχει κάνει, όσο και στη βοήθεια στα logistics, τον προγραμματισμό και τη διεκπαιρέωση των πτήσεων αυτών, που η συντριπτική πλειοψηφία τους είναι από την Κίνα προς τη χώρα μας. Εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους δωρητές, οι οποίοι διαρκώς προσφέρουν ο καθένας τη δική του σημαντική βοήθεια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, στα νοσοκομεία μας, συμβάλλοντας σε αυτή τη μεγάλη εθνική προσπάθεια. Σε αυτή τη μάχη, κυρίες και κύριοι, δεν περισσεύει κανείς. Για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία, χρειαζόμαστε κάθε βοήθεια. Ιατρούς, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό, ψυχολόγους, φοιτητές, συνταξιούχους, επιστήμονες υγείας. Έχει ανέβει στο site του Υπουργείου Υγείας σχετική πλατφόρμα, στην οποία μπορεί να συμμετάσχει και μπορεί να προσφέρει όποιος επιθυμεί, παρέχοντας διοικητική, τεχνική και οποιαδήποτε άλλη υποστήριξη. Είναι η στιγμή, όπως έλεγε ο Μακρυγιάννης, που είμαστε στο εμείς και όχι στο εγώ. Η αποστολή του Υπουργείου Υγείας είναι να φροντίζει τους συμπολίτες μας και ειδικά αυτούς που βρίσκονται σε ανάγκη. Αυτό κάνουμε και θα κάνουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Θα ήθελα να ζητήσω για μία ακόμη φορά από όλους τους Έλληνες να επιδείξουν κοινωνική ευθύνη, αλληλεγγύη και πατριωτισμό. Να μείνουμε σπίτι, να προστατεύσουμε τις ευπαθείς ομάδες, να προστατεύσουμε τους ανθρώπους μας, να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Το λόγο έχει ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό, καθηγητής Σωτήρης Τσιόδρας. Καλησπέρα σας. Έως σήμερα, 358.000 κρούσματα του νέου κορονοϊού έχουν καταγραφεί σε 193 χώρες. Είναι ταχεία η αύξηση που έχει ο ιός σε όποια κοινότητα και κοινωνία εισβάλλει. Η ανθρωπότητα έχει ήδη καταγράψει περισσότερους από 15.000 επιβεβαιωμένους θανάτους, αλλά και περισσότερους από 100.000 ανθρώπους που ενώ μολύνθηκαν από τον ιό έχουν γίνει ήδη καλά. Σήμερα σας ανακοινώνω 71 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού SARS στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται σε 695 και αφορά 28 περιφερειακές ενότητες της χώρας, ιδιαίτερα περιφερειακές ενότητες του νομού Αττικής. Το 56% των νοσούντων έως σήμερα είναι άνδρες. Ηλικίες από 18 έως 64 ετών αφορούν το 75% των περιπτώσεων, ενώ άνω των 65 είναι το 21% των περιπτώσεων. 114 συμπατριώτες μας συνεχίζουν να νοσηλεύονται. Το 61% από αυτούς είναι άνδρες. 35 συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας διασωληνωμένοι.
Η μέση ηλικία τους είναι 68 έτη και όλοι είναι άντρες εκτός από μία γυναίκα. 74% των διασωληνωμένων συμπολιτών μας έχει υποκείμενο σοβαρό χρόνιο πρόβλημα υγείας. Οι συμπολίτες μας που έχουν καταλήξει από το νέο ιό είναι 17. Η μέση ηλικία τους ήταν τα 76 έτη. Οι 14 ήταν άντρες και οι 3 γυναίκες. Ήταν όλοι ηλικιωμένοι ή είχαν κάποιο υποκείμενο νόσημα. Τέλος, 29 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Σχετικά με την επιτήρηση και τη σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων, παραμένουμε στις εκτιμήσεις των μαθηματικών μας προβλέψεων, οι οποίες ανανεώνονται συνεχώς. Τα στοιχεία μας δείχνουν πως περίπου 8 με 10.000 άνθρωποι έχουν ήδη προσβληθεί στη χώρα. Πάντα οι μαθηματικές εκτιμήσεις έχουν μια βεβαιότητα, αλλά και δείχνουν πόσο κοντά μας μπορεί να είναι ο ιός. Μας αφορά όλους. Πρέπει να τονίσω εδώ πως δεν έχουμε καλά στοιχεία για πολλές πτυχές της τωρινής πανδημίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Πολλές κρίσιμες λεπτομέρειες της επιδημιολογίας είναι άγνωστες. Γιατί στη Γαλλία τα ποσοστά νοσηλείας και κάποιες ηλικιακές κατανομές είναι διαφορετικά από τις δικές μας παρατηρήσεις ή τις παρατηρήσεις της Κίνας? Στα άγνωστα συμπεριλαμβάνονται ο απόλυτος αριθμός των περιπτώσεων. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Ο ρόλος των παιδιών στη μετάδοση. Ο ρόλος της μετάδοσης όταν δεν έχει συμπτώματα ή πριν εμφανίσει συμπτώματα. Καθώς και του απόλυτου κινδύνου θανάτου από τη λίμωξη με το νέο ιό. Όλα αυτά έχουμε κάποια δεδομένα, αλλά δεν είναι βέβαια επιστημονικά δεδομένα. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν γνωρίζουμε και δεν πρέπει να λάβουμε τις δραστικές ενέργειες για να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού, έως ότου τα δεδομένα μας είναι ακόμη πιο σίγουρα. Νομίζω γνωρίζουμε ήδη αρκετά σαν επιστημονική κοινότητα ποιες είναι οι απαραίτητες δράσεις, όσο δύσκολες και αν είναι αυτές. Πρώτα, ο αριθμός των σοβαρών περιπτώσεων, που είναι το προϊόν από τα δύο άγνωστα μεγέθη, δηλαδή του πόσοι έχουν μολυνθεί σε σχέση με του πόσοι νοσούν σοβαρά ή πεθαίνουν. Αυξάνει πολύ, αυξάνει δραματικά σε ανισχυτικά επίπεδα, εάν επιτρέψουμε στη νέα λίμωξη να εξαπλωθεί. Αυτό το ξέρουμε με σιγουριά. Και αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό να επιβαρυνθεί όσο το δυνατόν λιγότερο το σύστημα υγείας της χώρας. Επίσης, οι ασθενείς που είναι ελαφρά, είναι πολύ περισσότερο σημαντικό να απομονώνονται παρά να ελέγχονται. Επιπρόσθετα, πρέπει να γνωρίζουμε καλά ότι χωρίς μέτρα ελέγχου, ο αριθμός των περιπτώσεων θα συνεχίσει να αυξάνεται δραστικά έως να μολυνθεί περισσότερο από το 50% του πληθυσμού. Ακόμα και σε χώρες με πολύ καλό σύστημα ελέγχου, είναι αδύνατο να έχει μολυνθεί το 50% του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή οι υπολογισμοί σε παγκόσμιο επίπεδο δείχνουν πως για κάθε ένα ασυμπτωματικό ασθενή υπάρχει τουλάχιστον ένας ασυμπτωματικός ή με ελαφρά συμπτώματα. Η παρουσία ασυμπτωματικών ατόμων και ιδιαίτερα νέων που μπορεί να μεταδίδουν τον ιό φάνηκε και σε πρόσφατο έλεγχο ατόμων που επέστρεψαν από περιοχές με υψηλή μετάδοση του ιού στη χώρα μας. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πως τα μέτρα δεν πρέπει να χαλαρώσουν. Και όταν κανείς χαλαρώνει στα μέτρα, η μετάδοση θα αυξηθεί με μαθηματική ακρίβεια, όπως και ο αριθμός των περιπτώσεων της νόσου. Μια πανδημία σαν αυτή δεν υποχωρεί από μόνη της. Δύο επιλογές υπάρχουν. Τα αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, τα οποία ήδη οι περισσότεροι από εμάς εφαρμόζουν, δείτε και σήμερα το παράδειγμα της Ινδίας, ή ένα υπερφορτωμένο και αδύνατο να ανταποκριθεί σύστημα υγείας. Όσο άσχημο και αν ακούγεται, είναι ένας ιός που δεν σταματάμε τόσο εύκολα μέτρα όσο όλοι θα θέλαμε. Να τον αφήναμε να εξαπλωθεί όπως προτείνεται από κάποιους κύκλους, δεν μπορώ να το φανταστώ. Χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και περισσότερα επιστημονικά δεδομένα, χρειαζόμαστε αποτελεσματικές θεραπείες και ένα εμβόλιο, το οποίο δυστυχώς αργεί. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο που έχουμε ήδη αγοράσει με τα μέτρα για τη μαζική κινητοποίηση. Και αυτός ο χρόνος πρέπει να επενδυθεί σε κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτικούς τρόπους να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την κρίση. Θέλω να πω εδώ ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους συμμορφώνονται με μέτρα σκληρά, όσους ξεπερνούν τις προσωπικές τους δυσκολίες. Οι δρόμοι είναι πιο ήσυχοι από ποτέ, ακόμη και οι φίλοι μας κρατούν αποστάσεις από κοντά μας. Εγώ σέβομαι απόλυτα τον βουβό πόνο αυτών που έχουν κρούσμα στο σπίτι και πρέπει να απομονώνονται μακριά από το συγγενή τους ή δυνατόν και μακριά από το σπίτι τους, όπως και αυτών που έχουν κρούσμα στο νοσοκομείο και θέλουν να είναι δίπλα του. Αλήθεια, δύσκολες συνθήκες, δύσκολες επιλογές.
Η μάχη γίνεται για πολλούς συμπολίτες μας και πολλούς από εμάς στην πρώτη γραμμή, ενώ για κάποιους η κριτική είναι εύκολη και εξ αποστάσεως. Προσοχή, για άλλη μια φορά παρακαλώ, στο στίγμα, στις προσωπικές αναφορές, σε γεγονότα που έχουν σχέση με τον ιό και αστοχούν ως προς την επιστημονική του τεκμηρίωση, αλλά ακόμη περαιτέρω καταστρατηγούν κάθε έννοια ατομικής ελευθερίας και προσωπικών δεδομένων, όταν μάλιστα δεν γνωρίζουν ή κρίνονται στα αληθινά γεγονότα. Δεν υπάρχει χρόνος για να δείχνουμε με το δάχτυλο ένα στον άλλον. Και το πρώτο μας μέλημα δεν είναι να αποδίδουμε ευθύνες. Έχουμε ένα κοινό εχθρό όλοι μας. Είναι ο ιός. Θέλω να έχουμε την προσοχή απέναντι σε αυτόν. Αν μπορούσαμε με ένα μαγικό ραβδί να παγώσουμε σε απόσταση 2 μέτρων ο ένας από τον άλλον για 14 μέρες, ο ιός θα σταματούσε την εξάπλωσή του και θα πέθαινε σε όλες τις άψυχες επιφάνειες που θα είχε μολύνει. Μετά 14 μέρες θα βλέπαμε ποιος έχει τα συμπτώματα και θα τον απομονώναμε. Γίνεται αυτό? Φυσικά και δεν είναι εφικτό, ούτε μπορεί να εφαρμοστεί από κανέναν και καμία χώρα του κόσμου. Περαιτέρω αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες μέρες και εβδομάδες είναι ανάλογη της τιστάνιας προσπάθειας που όλοι μαζί κάνουμε τις τελευταίες εβδομάδες να περιορίσουμε την νόσο. Ελπίζω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε εντός των προβλέψεων και να μην περάσουμε πιο δύσκολες καταστάσεις. Ο αγώνας όλων μας συνεχίζεται, είναι η μάχη των πολλών και εδώ να πω σήμερα είναι η μάχη που κέρδισε μια νεαρή μητέρα που γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι σήμερα στο νοσοκομείο μας. Ο αγώνας συνεχίζεται. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε καθηγητά. Το λόγο έχει ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Καρδαλιάς. Καλησπέρα σας από την Πολιτική Προστασία. Η προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορονοϊού συνεχίζεται. Το μέτρο περιορισμού της άσκοπης κυκλοφορίας των πολιτών, το οποίο όπως γνωρίζετε ανακοινώθηκε χθες από τον Πρωθυπουργό και τέθηκε σε ισχύ σήμερα τα ξημερώματα, έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειες όλων μας προς αυτή την κατεύθυνση. Τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του μέτρου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η πλειοψηφία των συμπολιτών μας αντιλαμβάνεται πλήρως την αναγκαιότητα αυτής της απόφασης και ακολουθεί τις οδηγίες. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι τα συγκεκριμένα μέτρα και ο έλεγχός τους, όσο πιο αυστηρά είναι, τόσο λιγότερο θα κρατήσουν. Σχετικά με τις βεβαιώσεις μετακίνησης, θα ήθελα με δεδομένες ερωτήσεις από εκπροσώπους διαφόρων κλάδων να διευκρινίσω τα εξής για κάποιες περιπτώσεις που έχουν προκύψει. Καταρχήν, σας γνωρίζω ότι το δημόσιο θα δέχεται μόνο σε εξαιρετικές κατεπίγουσες περιπτώσεις, κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα πιστοποιείται με email ή επιστολή της δημόσιας υπηρεσίας προς τον πολίτη που θα δεχτεί. Επίσης, στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος δεν οδηγεί και εξυπηρετείται από συγγενή πρώτου βαθμού, τον οδηγό θα πιστοποιεί με βεβαίωση ο εργοδότης του εργαζόμενου και μόνο για τις ώρες και την κίνηση της μετακίνησης. Στην περίπτωση των δημοσιογράφων και εκείνων που εργάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, απαιτεί τη σχετική κάρτα η βεβαίωση του εργοδότη του μέσου που εργάζονται και αντί των ωρών, αναγνωρίζοντας ότι το επάγγελμα του δημοσιογράφου είναι 24 ώρες, θα πρέπει απλά να αναγράφεται το είδος του ρεπορτάζ που καλύπτει. Για την κίνηση των φορτηγών τροφοδοσίας σε όλη την Ελλάδα, απαιτείται βεβαίωση του εργοδότη, του οδηγού και αυτών που μπορεί να το συνοδεύει και δελτίο αποστολής ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει δελτίο αποστολής, σίγουρα δελτίο κίνησης. Για την κίνηση των μίνι μπας και ιδιωτικών λεωφορείων, χρειάζεται προφανώς η βεβαίωση του εργοδότη και το σχετικό δελτίο κίνησης. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιείται το 50% των καθισμάτων. Για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει μαζί του βεβαίωση του εργοδότη και το δελτίο της κίνησης ή της αποστολής. Τα κούρερ και διανομής χρειάζονται βεβαίωση του εργοδότη και αντίστοιχα το ημερήσιο δελτίο ή δελτίο αποστολής, δηλαδή τα παραδοτέα που βρίσκονται. Στο ταξί, στα ταξί και τα γιοταχή, πέρα από τον οδηγό, επιτρέπεται να επιβαίνει ακόμα ένα άτομο σε περίπτωση που υπάρχει ασθενής, ο οποίος χρήζει βοηθείας για τη μετακίνηση μεταφορά του, επιτρέπεται να επιβαίνει στο όχημα και δεύτερος επιβάτης, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει σχετικό έγγραφο που βεβαιώνει την κατάσταση του ασθενούς. Σε περιπτώσεις δηλαδή που έχουμε ανθρώπους με αναπηρία ή κάποιους συνανθρώπους μας μπορεί να χρειάζονται αιμοκάθαρση ή οποιαδήποτε άλλη τακτική επίσκεψη ή έκτακτη στο γιατρό. Επίσης, σε σχέση με τα γιοταχή, θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει και εξαίρεση στην περίπτωση των ανηλίκων τεκνών, δηλαδή ένας γονέας με δύο ανήλικα τέκνα είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό, αλλά μόνο για αυτές τις περιπτώσεις και για ανήλικα τέκνα.
Το όρι των 2 επιβατών ανά όχημα ισχύει και στην περίπτωση μετάβασης σε τελετή, με την εξαίρεση συνύπαρξης συγγενών πρώτου βαθμού έως 3 επιβάτες. Σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία τελετή δυσάρεστη, στην οποία θα έπρεπε να μεταβούν η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί. Οι οδηγοί μετρό, λεωφορείων και λοιπόν μέσων μαζικής μεταφοράς χρειάζονται βεβαίως εργοδότη και ημερήσια ή εβδομαδιαία βεβαίως ωραρίου. Σε περίπτωση κυλιόμενου ωραρίου, αυτό αναφέρεται ρητά στην ίδια τη βεβαίωση. Οι καλλιεργητές πρέπει να δώσουν βεβαίως εργοδότη, και θέλω την προσοχή σε αυτό, σε όλους τους υπαλλήλους τους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς. Ο έλεγχος θα γίνεται επί των βεβαιώσεων και μόνο. Οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι, ως αυταπασχολούμενοι, αλλά και όλοι οι αυταπασχολούμενοι, πρέπει να φέρουν βεβαίωση τύπου Α, υπογεγραμμένη από τους ίδιους, με συμπληρωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Το τονίζω, όλα τα στοιχεία που προβλέπονται στην βεβαίωση Α. Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι από σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα διακόπτονται όλες οι αεροπορικές συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και από σήμερα το πρωί διακόπησαν και όλες οι συνδέσεις αεροπορικές, οδικές, σιδηροδρομικές με την Τουρκία. Επιτρέπεται μόνο η είσοδος από το τελωνείο των κήπων όλων των Ελλήνων υπηκόων και μόνο. Σχετικά με τους ελέγχους των πολιτών που έχουν τεθεί σε καραντίνα, η έρευνα σήμερα επεκτάθηκε και σε συμπολίτες μας ασυμπτωματικούς που είχαν χαρακτηριστεί θετικοί. Έγιναν 34 έλεγχοι και ευτυχώς βρέθηκαν και οι 34 στα σπίτια τους. Αντίθετα, στο σημερινό έλεγχο συμπολιτών μας σε απομόνωση χαρακτηρισμένων ως στενών επαφών, σε σύνολο 176 ελέγχων, 4 βρέθηκαν εκτός του σπιτιού και τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα των 5.000 ευρώ και ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις. Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό ότι τα χρήματα τα οποία έρχονται από την βεβαίωση των συγκεκριμένων προστήμων θα διατεθούν αποκλειστικά και μόνο στην ενίσχυση του νοσηλευτικού προσωπικού και του Εθνικού Συστήματός μας Υγείας. Συνεχίζοντας την ενημέρωση, σας γνωρίζω ότι η Aegean αναστέλει όλες τις πτήσεις εξωτερικού από 26 Τρίτου έως 30 Τετάρτου. Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω κάτι κατηγορηματικά. Συστήνουμε περισσότερη σοβαρότητα σε όλους εκείνους που την περίοδο της κρίσης, αυτή την περίοδο που διανύουμε, δεν διστάζουν να παραπληροφορούν και να παίζουν μικροπολιτικά παιχνίδια πάνω σε συνανθρώπους μας που φεύγουν για μερικά κλικς ή για μερικά like, αδιαφορώντας για τη θλίψη και το δράμα των οικείων τους. Παιχνίδια που ακόμα και συγγενείς των συνανθρώπων μας που έφυγαν τους διαψεύδουν. Θέλω κατηγορηματικά να τονίσω ότι η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να κρύψει και δεν διαπραγματευόμαστε το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών από την πρώτη στιγμή της κρίσης να ξέρουν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Αγαπητοί συμπολίτες, κυρίες και κύριοι, η μάχη είναι δύσκολη και η τελική της έκβαση εξαρτάται από όλους μας. Ο στόχος ένας, η χώρα μας να βγει νικήτρια, αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες μπορούμε να πετύχουμε πολλά όταν συνεργαζόμαστε. Μένουμε σπίτι, έχουμε ένα στίχημα να νικήσουμε μια πανδημία και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Περνάμε σε ερωτήσεις. Η ενημέρωση των διαψευμένων συντακτών υγείας γίνεται εξ αποστάσεως και μας έχουν ήδη στείλει τα ερωτήματά τους και θα τα διαβάσουμε εμείς. Πρώτη ερώτηση από την κυρία Καϊτανίδη και την εφημερίδα Τα Νέα. Κύριε Τσιόδρα, μελέτη στην Κίνα έδειξε ότι τα γαστρεντερολογικά προβλήματα μπορεί να αποτελούν σύμπτωμα της νόσου COVID-19, ανατρέποντας το μέχρι πρότινος δεδομένο ότι εκδηλώνεται με πυρετό και αναπνευστικά προβλήματα. Συνεπώς, ποια είναι τελικά τα συμπτώματα, ακόμα και τα μη συνήθη πλην όμως καταγεγραμμένα που μπορεί να παραπέμπουν στη συγκεκριμένη νόσο? Ναι, ευχαριστώ πολύ. Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε αυτό που σας είπα στην αρχή, ότι πολλά από τα επιστημονικά δεδομένα για αυτή τη νόσο είναι ακόμη άγνωστα. Όντως φαίνεται ότι όπως όλοι οι κορονοϊοί προσβάλλει και αυτός ο κορονοϊός στο γαστρεντερικό σύστημα, ακόμα και σε ανθρώπους που ξεκινάνε με λίμωξη του αναπνευστικού, απομονώνεται από τα κόπρανά τους για μεγάλο χρονικό διάστημα και μάλιστα συνιστούμε να έχουν μια προσεκτική χρήση των κανόνων υγιεινής μετά την τουαλέτα όταν αναγκάζονται να παραμείνουν στο ίδιο σπίτι με ανθρώπους που δεν έχουν τον ιό και ένα 30% των ανθρώπων απομονώνει τον κορονοϊό από τα κόπρανα. Άρα είναι γνωστό ότι η λίμωξη του γαστρεντερικού μπορεί να υπάρχει στους κορονοϊούς και να είναι ένα σύμπτωμα ίσως και από τα πρώτα, όπως φαίνεται από αυτή τη μελέτη.
θέλει ακόμα περισσότερη επιμονή και επαγρύπνηση στο να βρούμε αυτά τα συμπτώματα που μπορεί να χαρακτηρίζουν την παρουσία του ιού και να παίρνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις. Οποιοδήποτε ιός προκαλεί γαστρεντερίτιδα ή ενοχλήματα από το γαστρεντερικό, αυτόματα πρέπει να μας δίνει το ίδιο μήνυμα όσον αφορά τα μέτρα υγιεινής. Και υπάρχει κάτι άλλο χαρακτηριστικό για το οποίο δεν έχουμε μιλήσει και το οποίο αναφέρεται τις τελευταίες λίγες μέρες στην παγκόσμια βιβλιογραφία, ότι κάποιοι άνθρωποι εμφανίζουν ανοσμία. Δηλαδή δεν μπορούν να μυρίσουν καλά, δεν λειτουργεί καλά η αίσθηση της οσμής, της όσφρησης. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό και αφορά το νέο ιό. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε, κάτι που το είδαμε και σε μεμονωμένα περιστατικά στην πατρίδα μας, κάτι που ανακοινώθηκε από συναδέλφους στο εξωτερικό και έχουμε μια επαγρύπνηση και μια επικοινωνία με το επιστημονικό σώμα της χώρας να ανιχνεύσουμε και εμείς κάποια από τα συμπτώματα αυτά που μπορεί να υπάρχουν χωρίς κανείς να το περιμένει. Είναι πολλά τα άγνωστα για τον ιό και θα συνεχίσουμε να βλέπουμε και εκπλήξεις. Αλλά η κορονοϊό ότι προσβάλλει το γαστρεντερικό σύστημα δεν είναι έκπληξη. Είναι γνωστό από τους παλαιότερους κορονοϊούς, αλλά η προσβολή της όσφρησης είναι όντως μια έκπληξη. Ευχαριστώ. Ερώτηση από τον κύριο Μιχάλη Κεφαλογιάννη, από το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Κύριε Τσιόδρα, έχουμε στοιχεία όσον αφορά την καμπύλη διασποράς από τα μέτρα που λήφθησαν πριν 10 μέρες, αλλά δεν τηρήθηκαν από όλους. Τα αυστηρά μέτρα που ξεκίνησαν σήμερα, πότε γνωρίζετε πότε θα αρχίσουν να αποδίδουν? Και κύριε Φαγκαλιά, τα χθεσινά μέτρα είναι και τα τελευταία, ή υπάρχει σχεδιασμός για επιπλέον μέτρα εφόσον η επιδημία δεν δείξει σημάδια ελέγχου τις επόμενες εβδομάδες? Ναι, να πω εδώ ότι δείχνει σαν να έχει βάλει κάποιο φρένο. Δεν θέλω να φανώ υπεραισιόδοξος, αλλά χαίρομαι που δεν βλέπω αυτή την εκθετική δραματική αύξηση. Δεν θέλω να πω ότι δεν την περιμένω, αλλά σίγουρα αγοράσαμε χρόνο και αυτός ο χρόνος επενδύθηκε, όπως ακούσατε, στην πραγματική ενίσχυση του συστήματος υγείας. Μακάρι να αγοράσουμε ακόμα περισσότερο χρόνο με αυτά τα μέτρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στα μαθηματικά μοντέλα να υπολογίσει κανείς το πόσο προσφέρουν αυτά τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, όπως ονομάζονται. Το κοιτάμε. Το ξανακοιτάμε και θα το ξαναελέγξουμε. Όσο περνάνε οι μέρες, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Δεν μπορώ να πω ότι η καμπύλη έχει μειωθεί, αλλά σίγουρα δεν έχει αυξηθεί δραματικά. Και αυτό ας μείνει σαν ένα αισιόδοξο μήνυμα της ημέρας. Χωρίς όμως να πω ότι είναι 100% βέβαιο. Εξαρτάται από τη συμπεριφορά όλων μας, εξαρτάται από την πίστη μας σε αυτά τα μέτρα και την προσπάθεια όλων μας να τηρήσουμε αυτά τα μέτρα. Όλα αυτά τα μέτρα τα οποία εξαγγέλλονται βασίζονται σε συγκεκριμένα σχέδια. Έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι στο ζήτημα του κορονοϊού δεν υπάρχει γενικό σχέδιο για την αντιμετώπιση των αναγκών και την διαχείριση των συνεπειών. Υπάρχουν ειδικά σχέδια ανά σενάριο και σενάριο το οποίο βασίζεται σε συγκεκριμένες επιστημονικές και όχι μόνο αναλύσεις. Επιχειρησιακά είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε μπορεί να συμβεί για όλες τις φάσεις αντιμετώπισης της εξέλιξης της πανδημίας. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η ελληνική κυβέρνηση μέρα με τη μέρα μέσα από την πρόταση και τις προτάσεις και της επιστημονικής κοινότητας σταθμίζει τα δεδομένα και αν χρειαστεί να πάρει τα οποιαδήποτε μέτρα παραπάνω νομίζω ότι αυτά είναι όλα πάνω στο τραπέζι. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Καρλατήρα από την εφημερίδα Πρώτο Θέμα και το πρωτοθέμα.gr. Κύριε Τσιόδρα, με βάση τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας από τους 100 και πλέον ασθενείς με COVID-19 στα ελληνικά νοσοκομεία και τα δεδομένα που έχετε για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, έχετε διαπιστώσει πως αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την έκβασή της ο χρόνος έναρξής της? Για παράδειγμα, για την αντιγυϊκή θεραπεία στους χρονιούς πάσχοντες με γρήπη, είναι η επιστημονική σύσταση να λαμβάνεται όσο πιο έγκαιρα γίνεται μέσα στο πρώτο 48ωρο. Μπορείτε να μας πείτε αν φαίνεται να ισχύει κάτι ανάλογο και αν η όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη χορήγηση θεραπείας καθορίζει και την καλή έκβαση του ασθενούς? Ναι, ευχαριστώ. Είναι δύσκολη ερώτηση. Και είναι άλλο ένα από τα μεγάλα άγνωστα αυτής της πανδημίας η οποία τρέχει τώρα. Το πόσο γρήγορα κανείς πρέπει να πάρει θεραπεία και αν το πόσο γρήγορα πάρει θεραπεία επηρεάζει τη μετέπειτα εξέλιξη της νόσου. Γνωρίζουμε σίγουρα ότι για ένα 85% των ανθρώπων δεν έχει καμία επίδραση και δεν είναι αναγκαία, ιδιαίτερα για τους νέους. Έχει συσταθεί γι' αυτό ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων η οποία συζήτησε το θέμα της θεραπείας υπό την Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων και έχει δώσει κατευθυντήριες οδηγίες στους γιατρούς για το ποιος και τι πρέπει να παίρνει. Παρ' όλα αυτά ακούτε ότι τα επιστημονικά δεδομένα είναι λίγα και γίνεται μια παγκόσμια προσπάθεια να συλλεγούν όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα για τη θεραπεία
και πώς αυτή βοηθάει και πότε βοηθάει. Υπάρχει μια τεράστια μελέτη, η οποία ονομάζεται Αλληλεγγύη, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Θα εξετάσει 4 διαφορετικά είδη φαρμάκων. Το ένα είναι συνδυασμός φαρμάκων. Το ένα περιλαμβάνει ένα νέο φάρμακο, το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί στον έμπολα και θεωρείται ελπίδα για αυτό τον ιό. Και φάρμακα όπως η χλωροκίνη, που χορηγούνται και στους Έλληνες ασθενείς. Θέλω να πω εδώ ότι δεν είναι δυνατόν με τα μέχρι τώρα δεδομένα να πούμε με σιγουριά τι είναι καλύτερο. Αυτό που μπορούμε να πούμε με σιγουριά είναι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σοβαρά είναι αναγκαίο να είναι σε θεραπεία και είναι καλό να παίρνουν θεραπεία όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Η ελληνική εταιρεία Λοιμόξεων συμμετέχει σε αυτές τις προσπάθειες, έχει εκδώσει οδηγίες και υπάρχει και η ειδική επιτροπή του ΕΟΦ που θα κρίνει κάθε πρωτόκολλο που έχει περιλαμβάνεται τους ασθενείς. Όλοι αυτοί οι ασθενείς κανονικά θα πρέπει να μια τεράστια κλινική μελέτη, μια τεράστια καταγραφή, ώστε η Επιτροπή Διοντολογίας να έχει τα δεδομένα υπόψη της και να διαμορφώνει μια θέση. Έχουμε ειδική επιτροπή για αυτό σχηματίσει και θα το παρακολουθήσουμε το θέμα από πολύ κοντά. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Βλεπάκη από τον τηλεοπτικό σταθμό Open. Κύριε καθηγητά, πόσο κοντά είμαστε να μας ανακοινώσετε το πρώτο εκκλησίο συμπατριώτη μας, βαρέως νοσούντος που νοσηλεύτηκε σε ΜΕΘ, αλλά κατάφερε με τη βοήθεια των γιατρών του να ξεπεράσει τον κίνδυνο? Επίσης, υπάρχουν παιδιά που νοσούν βαριά από επιπλοκές του κορονοϊού? Και προς τον κύριο Χαρδαλιά, κύριε Υπουργέ, θα δούμε το στρατό στους δρόμους? Πειθάρχησαν οι πολίτες τα μέτρα? Κατεγράφησαν παραβάσεις και πόσες? Επίσης, θέλετε να κάνετε κάποιο σχόλιο για διαμαρτυρίες πολιτών σχετικά με πτήσεις από την Ισπανία? Όσον αφορά τα παιδιά, εκεί υπάρχει μια βεβαιότητα από τα παγκόσμια δεδομένα και τα κρούσματα που έχουμε και στην πατρίδα μας είναι ελαφρά. Όπως σας είπα προηγουμένως, έχουμε ένα 3-4% παιδάκια τα οποία έχουν διαγνωστεί με την νόσο ή νοσηλεύονται. Μάλιστα κάποια έχουν πάρει και εξτήριο γιατί ήταν πάρα πολύ ελαφρά η εικόνα τους. Και θέλω να πω εδώ ότι αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα αυτής της πανδημίας για άλλη μια φορά, ότι δεν προσβάλλονται σοβαρά τα παιδιά. Όσον αφορά τους βαριά διασωληνωμένους, τους σοβαρά αρρώστους, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο ξεπέρασαν τη διασωλήνωση και ήρθαν πίσω, θα δούμε και τέτοιους. Σας θυμίζω ότι με τα παγκόσμια δεδομένα, ένα 50% των ασθενών που είναι διασωληνωμένοι αναρρώνει πλήρως. Ελπίζουμε ότι την καλή φροντίδα στις μονάδες μας θα δούμε και εμείς αντίστοιχα νούμερα. Έχουμε δει ανθρώπους που ήταν σοβαρά ασθενείς και έχουν κατά κάποιο τρόπο ξεπεράσει αυτή την κρίση ή απέφυγαν τη διασωλήνωση με τις παρεμβάσεις των γιατρών μας την κρίσιμη στιγμή, και θεωρώ ότι θα δούμε τέτοια δεδομένα και στην πατρίδα μας στο άμεσο μέλλον. Λοιπόν, ο ελληνικός στρατός έχει άλλο σκοπό και δεν έχει σκοπό να περιφρονεί τα μέτρα που έχουμε εξαγγείλει. Σε κάθε περίπτωση όμως οι ένοπλες δυνάμεις και στελέχη του σε επιμέρους ζητήματα μπορούν να βοηθούν, διότι το κράτος είναι ενιαίο και οι δυνατότητες που και η τεχνογνωσία πολλές φορές που έχουν τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι πολλές φορές χρήσιμα σε επιμέρους ζητήματα. Τώρα, σε σχέση με τις διαμαρτυρίες που ακούστηκαν για αυτούς που απομονώσαν με την Ισπανία, θα μου επιτρέψετε, ξέρετε ότι μιλάω πάντα από καρδιάς, να πω ότι είναι στο όριο της αστείωτας και θα σας εξηγήσω γιατί. Εμείς προχωρούμε σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ σε δειγματοληπτικούς ελέγχους και ειδικά σε πτήσεις που έρχονταν είτε από το Ηνωμένο Βασίλειο είτε από την Ισπανία. Στην περίπτωση λοιπόν του επαναπατρισμού από την Ισπανία, στην πρώτη πτήση της Μαδρίτης προχθές, έγινε ο έλεγχος 127 επιβάτες. Και βγήκαν χτες το μεσημέρι τα αποτελέσματα, όπου 4 συμπολίτες μας υπήρξαν θετικοί. Αυτομάτως έδωσε εντολή στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, τον Βασίλη του Παπαγεωργίου, να κινήσει τις διαδικασίες, διότι περιμέναμε άλλες 2 πτήσεις, από μία από Βαρκελόνη και μία από Μαδρίτη. Οι 263 συμπολίτες μας, τους ανακοινώθηκε στο αεροδρόμιο και στην πτήση ότι από την ώρα που θα έρχονταν θα προχώρουσαν σε απομόνωσή τους. Πράγματι, το ελληνικό κράτος πλήρωσε ο ελληνικός λαός ο φορολογούμενος για τον επαναπατρισμό και πολύ σωστά έπραξε των συμπολιτών μας αυτών. Το ελληνικό κράτος πλήρωσε όχι 5 λεωφορεία, αλλά 10 λεωφορεία για να τηρηθεί το 25 άτομα σε ένα 50 να κληθούν οι αποστάσεις και μάλιστα και 3 βαν για να μεταφερθούν οι αποσκευές τους. Ο ελληνικός λαός έχει επιβαρυνθεί ώστε να τους φιλοξενήσουμε σε 4 ξενοδοχείο σε συνθήκες εξαιρετικές. Ο ελληνικός λαός έχει πληρώσει για τη φύλαξή τους και ταυτόχρονα σήμερα σερβιρίστηκαν όλοι τα πρωινά τους στα δωμάτια τους.
Επίσης, το συνεργείο του ΕΟΔΗ ολοκλήρωσε πριν 2 ώρες περίπου τον έλεγχο όλων των συγκεκριμένων επιβατών και περιμένουμε τα σχετικά αποτελέσματα αύριο. Εκείνοι οι οποίοι δεν θα νοσούν, θα είναι αρνητικοί, θα αποχωρήσουν και θα πάνε στα σπίτια τους να συνεχίσουν την καραντίνα τους. Αυτοί οι οποίοι νοσούν θα παραμείνουν εκεί. Και υπάρχει και η σκέψη, το οποίο το συζητάμε και αύριο θα είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο, αλλά ίσως και κάποια άλλα ξενοδοχεία, να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για κάποιες περιπτώσεις συνανθρώπων μας, οι οποίοι μπορεί να έχουν, να είναι ασυμπτωματικοί, αλλά να έχουν κριθεί θετικοί στον ιό ή έχουν πολύ ελαφριά, είναι πολύ περιστατικά με ελαφριά συμπτώματα. Δεν αντιλαμβάνομαι τις αντιδράσεις, γιατί το ελληνικό κράτος και η πολιτική προστασία κάνει όλα όσα πρέπει για να διαφυλάξει την ζωή των συνανθρώπων και τη συνέχεια της κοινωνίας. Και πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση που αξία δεν έχει πώς εμείς φτιάχνουμε τον προγραμματισμό μας, αλλά πώς αυτός ο προγραμματισμός δεν θα επιτρέψει την εξάπλωση της νόσου. Εκπτώσεις στην επιχειρησιακή μας λογική και στην εφαρμογή των νόμων και των μέτρων που χρειάζεται να πάρουμε δεν θα κάνουμε για κανέναν. Επόμενη ερώτηση από την κυρία Κροντήρη για τηλεόραση του Sky. Τι σημαίνει ότι είμαστε εντός προβλέψεων, κύριε Τσιόδρα? Εξακολουθούμε να είμαστε εντός πλαισίου και με ποιους αριθμούς βγαίνουμε εκτός? Επίσης, το ιαπωνικό αντιγρυπτικό φάρμακο με τη δραστική ουσία Favipiravir που δοκίμασαν στην Κίνα, το έχουμε πάρει για δοκιμή στην Ελλάδα? Έχει ενθαρρυντικά αποτελέσματα και σε ποιες περιπτώσεις? Ναι. Είπαμε, τα μαθηματικά μοντέλα έχουν μια βεβαιότητα. Τα μαθηματικά μοντέλα χαρακτηρίζονται από καμπύλες, οι οποίες δείχνουν πώς μπορεί να αυξηθεί η νόσος με βάση επιδημιολογικά χαρακτηριστικά που αφορούν τη νόσο. Όπως το πόσο κολλάνε από έναν θετικό, το πόσο χρόνο παίρνει για να έχεις τη γενεά, το πόσο χρόνο παίρνει για να εμφανιστεί ένα σοβαρό κρούσμα ή ένα κρούσμα σε μεθ ή διασωληνωμένο. Με βάση λοιπόν τα νούμερα αυτά, τους αριθμούς αυτούς, φτιάχνεται μια καμπύλη. Η καμπύλη αυτή προβλέπει, έχει ένα εύρος, όπως σας είπα, 8 με 10.000 άνθρωποι να νοσούν ή να έχουν τον ιό, να είναι μολυσμένοι από τον ιό στην πατρίδα, και έχει και ένα εύρος για το πόσα κρεβάτια μεθ απαιτούνται για αυτούς τους ανθρώπους. Και θέλω να πω εδώ ότι το αισιόδοξο μήνυμα ότι δεν ανεβαίνει αυτό. Παραμένει σταθερό, δεν δείχνει κάποια αύξηση. Είναι εντός καμπύλης και ίσως και παρακάτω από την καμπύλη. Αυτό είναι ένα αισιόδοξο μήνυμα, αλλά η επαγρύπνηση συνεχίζεται. Τελευταία ερώτηση από την κυρία Κορκόπη για το newsbomb.gr. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις με βάση τα μαθηματικά μοντέλα για την κορύφωση της νόσου στη χώρα μας το επόμενο διάστημα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα? Στο πλαίσιο αυτό, θεωρείτε ότι η κλιμάκωση των μέτρων περιορισμού με την απαγόρευση της κυκλοφορίας μπορεί να βοηθήσει ή είναι πιο σημαντικά τα μέτρα στήριξης των νοσοκομείων και των υγειονομικών? Νομίζω δεν θέλουμε να δούμε κορύφωση. Θέλουμε να δούμε μια καμπύλη που θα παραμένει όσο δυνατόν επίπεδη μπορεί μέσα στην αύξησή της. Και θα θέλαμε να το δούμε αυτό μέσα σε 6 με 8 εβδομάδες, να δώσουμε χρόνο στην παγκόσμια κοινότητα να βρει μια καλύτερη θεραπεία, ένα καλύτερο συνδυασμό θεραπείας ή ένα κατάλληλο χρονικό διάστημα θεραπείας, να προχωρήσουν οι έρευνες για το εμβόλιο, να καλυτερεύσει ο καιρός, ένα ιός ο οποίος δεν αγαπάει τον καλό καιρό και να μας βοηθήσει και αυτό στη μείωση της εξάπλωσης του ιού στην πατρίδα μας. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει η καμπύλη να παραμείνει όσο το δυνατόν πιο επίπεδη. Και το δεύτερο, ποιο ήταν το δεύτερο? Το φάρμακο, ναι. Το φάρμακο λοιπόν από την Ιαπωνία, το οποίο είναι αντιϊκό φάρμακο που χρησιμοποιείται για τη γρήπη. Εδώ θέλω να πω ότι αυτό το φάρμακο, πρώτη φορά στον κόσμο ακούμε για αυτό το φάρμακο. Η Ιαπωνία είναι μια από τις χώρες που είναι πολύ μπροστά στην τεχνολογία των φαρμάκων για τη γρήπη. Όντως φαίνεται ότι βοήθησε σε κινέζικες μελέτες για τη μείωση των επιπέδων του ιού. Έχει γίνει συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΕΟΦ για παραγγελία αυτού του φαρμάκου και διαθεσιμότητα του φαρμάκου. Δεν χρησιμοποιείται σε κάποια από τις μεγάλες μελέτες του WHO. Θεωρώ ότι θα είναι καλό να έχουμε ένα στόκ εδώ πέρα, ιδιαίτερα για τα δύσκολα περιστατικά που δεν θα έχουμε άλλη επιλογή και δεν θα δουλεύουν μέχρι τώρα συνδυασμοί που έχουμε στην πατρίδα μας. Αλλά δεν είναι η πρώτη μας προτεραιότητα αυτή τη στιγμή. Σας ευχαριστώ πολύ.